Λοιπόν, αυτό το βίντεο δεν θα έχει τόσα πολλά μαθηματικά όσα είχαν τα προηγούμενα. Θα έχει όμω νοήματα, και γι' αυτό θα σου πρότεινα να δει το άλλο βίντεο που έχω για τα χωροχρονικά διαγράμματα των μετασηματισμών Γαλιλαίου για να είναι πιο ε, εύκολη η κατανόηση για το τι ακριβώ θα δει τώρα ε, στα χωροχρονικά διαγράμματα για, ε, για τι εξώσει των μετασηματισμών Λόρεντ, δηλαδή τη ειδική θεωρία σχετικότητα του Αϊνστάιν, ή αλλιώ, όπω λέμε, στο χώρο Μινκόφσκι. Λοιπόν, αυτό που έχω κάνει είναι το ίδιο πράγμα που είχα κάνει και στα διαγράμματα ε, Γαλιλαίου. Έχω φτιάξει δύο άξονε. Ο ένα άξονα είναι το διάστημα, η απόσταση, και ο άλλο άξονα είναι ο χρόνο. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχω σχεδιάσει αφορά τον παρατηρητή S. Οπότε αυτό είναι αυτός είναι ο άξονα ε, χ του παρατηρητή. Αυτό είναι ο άξονα χ του παρατηρητή. Και αυτό είναι ο άξονα τ για τον παρατηρητή. Στεταγμένε, το δηλαδή χ, κομμάτε. το διάστημα Συγγνώμη, ο χρόνος, το χρόνο θα το μετρήσουμε σε έτη σε χρόνια δηλαδή και το διάστημα θα το μετρήσουμε σε έτη φωτός έτη φωτό. Σού θυμίζω ότι ένα έτος φωτός είναι η απόσταση που διανύει το φως σε ένα χρόνο αυτό σημαίνει ότι αν το φως τρέχει με ταχύτητα στο κενό 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, σε ένα τικτάκ δηλαδή κάνει 300.000 χιλιόμετρα, φαντάζομαι να το αφήσει να κινηθεί για ένα έτος, τότε θα διανύσει μια τρομακτικά μεγάλη απόσταση. Αυτή η απόσταση λέγεται ένα έτος φωτός. Είναι το ένα έτος φωτός. Ένα έτος φωτός. Συνεπώς είναι απόσταση. Έτσι, δεν είναι χρόνος, είναι απόσταση. Θα μετρήσουμε λοιπόν την απόσταση σε αυτή τη μονάδα. Επίση, θα κάνω κάτι ακόμα. Θα θεωρήσω στη βαθμονόμηση των δύο αξώνων ότι ε, η, το μήκο, αν υποθέσουμε ότι εδώ βάλω το ένα έτο φωτό, και εδώ βάλω τα δύο έτη φωτό, και πιο ψηλά τα τρία κτλ. Και, και στον οριζόντιο άξονα βάλω συγνώμη, τα έτη στο κατακόρυφο, και στον οριζόντιο βάλω τα έτη φωτό, τότε το ένα έτο φωτό θα το βάλω έτσι ώστε αυτό το μήκο να είναι ίδιο με αυτό το μήκο το 2 εδώ κτλ. Γιατί θα το κάνω αυτό. Θα το κάνω για να μπορέσει η γραμμή του φωτός, της κίνησης του φωτός, να είναι υπογωνία 45 μοιρών ως προς τους δύο άξονες. Αυτό γίνεται πάντα σε αυτά τα διαγράμματα. Έτσι λοιπόν, αν φανταστείς ότι μια ακτίνα φωτός φεύγει προς τα δεξιά, με μια κάποια ταχύτητα σε, τότε σε ένα χρόνο θα έχει διανύσει μια απόσταση εν έτος φωτός, άρα το σημείο θα είναι κάπου εδώ, σε δύο χρόνια θα έχει διανύσει δύο έτη φωτός, οπότε το σημείο θα είναι κάπου εδώ και τα λοιπά. Άρα, εάν και τη χρονική στιγμή δεν ήταν στη θέση ας πούμε χ 0. Συνεπώς, η γραμμή του φωτός θα είναι κάπως έτσι. Ναι, καλά. Λοιπόν, ξανά. Η γραμμή του φωτός θα είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λογικό. Λογικό. Αυτό λοιπόν είναι... Ε, καταρχήν το φως είναι η γραμμή χ ίσον σε τ έτσι, γιατί είναι η κίνηση του φωτός ως προς τον παρατηρητή S ε, και ταυτόχρονα είναι και ο άξονας για τον χρόνο του ίδιου του φωτός θα το συζητήσουμε μετά αυτό Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε τον άλλο παρατηρητή, τον S τόνος ο οποίος κινείται προς τα δεξιά με κάποια ταχύτητα U και ας πούμε για παράδειγμα ότι αυτή η ταχύτητα είναι σε δεύτερα είναι η μισή της ταχύτητας του φωτός αν όντω συμβαίνει αυτό και τη χρονική στιγμή 0 είναι και αυτό στη θέση χ τόνο ίσο 0, χ ίσο 0, δηλαδή είναι εδώ, τότε σε ένα έτο αυτό δεν θα έχει κάνει ένα έτο φωτό, αφού τρέχει με τη μισή ταχύτητα του το φω, θα έχει κάνει μισό έτο φωτό. Άρα η τελεία του θα είναι κάπου εδώ. Οπότε σε δύο χρόνια θα έχει κάνει ένα έτο φωτό κτλ. Συνεπώ, εάν κάνω τη γραφική παράσταση. Του, ε, τη κίνηση του παρατηρητή ε, λογικά θα είναι κάπως έτσι κάπως έτσι αυτή λοιπόν είναι η χ ίσον ut και σου θυμίζω επίσης άρα είναι η κίνηση του παρατηρητή ε, εστόνος και σου θυμίζω ότι αυτό ταυτόχρονα είναι και ο άξονας ταυτόνος εδώ πέρα ζει ο παρατηρητής εστόνος εδώ είναι η ζωή του για τον παρατηρητή αισθόνος ο εαυτός του είναι ακίνητος και απλώς ο χρόνος κυλάει. Το ερώτημα τώρα είναι πού είναι ο άξονας χ Διότι στα διαγράμματα Γαλιλαίου το χ ταυτιζόταν με το χ και αυτός ο άξονας ήταν ο ίδιος. Οπότε αυτό που είχε συμβεί είναι ότι ε, ο άξονας του χρόνου είχε στρίψει ας πούμε. Πού είναι όμως ο άξονας χ στην ειδική θεωρία της σχετικότητας. Για να το βρούμε θα κάνουμε το εξής εγκεφαλικό πείραμα. Ας υποθέσουμε ότι ε, κάποια χρονική στιγμή ο παρατηρητής S στέλνει μια ακτίνα φωτός η οποία χτυπάει κάπου σε ένα τείχο ας πούμε, σε, μια, σε ένα καθρέφτη πιο σωστά και γυρίζει πίσω. Δηλαδή το φως κινείται δεξιά, χτυπάει και επιστρέφει. Ας υποθέσουμε ότι ο παρατηρητής S στέλνει το φως να χτυπήσει τη χρονική στιγμή συγγνώμη, ε, στέλνει το φως τη χρονική στιγμή μείον 1 δηλαδή κάπου εδώ. Και ας υποθέσουμε ότι το λαμβάνει τη χρονική στιγμή 1. Δηλαδή το έστειλε τη χρονική στιγμή 1, χτύπησε απέναντι και γύρισε. Και το έλαβε τη χρονική στιγμή 1. Αν όντω τα πράγματα είναι έτσι, τότε το φω έφυγε τη χρονική στιγμή 1 από, τον παρατηρητή, από τη θέση του παρατηρητή, κινήθηκε με γωνία 45 μοίρες, άρα κάπω έτσι, Εντάξει, η εικόνα δεν είναι σωστή για το μείον ένα πράγμα. Το έχω βάλει πιο πάνω. Αυτή η γραμμή κανονικά πρέπει να είναι παράλληλη με αυτή τη γραμμή. Μάλλον ψέματα, θα το κάνω. Γιατί μια και γράφω το βίντεο, θα το κάνω κανονικά. Λοιπόν, η γραμμή πρέπει να είναι παράλληλη στην άλλη. Δηλαδή κάπω έτσι. Εδώ λοιπόν. Και το μείον ένα είναι εδώ. Έτσι, γιατί αυτό πρέπει να ισούται με εκείνο. Χτύψε λοιπόν εκεί. Α το σβήσω μάλιστα αυτό για να μην φαίνεται. Αυτό το μείον ένα. Α το σβήσουμε. Λοιπόν, Χτύπησε λοιπόν το φως, χτύπησε στον καθρέφτη και επιστρέφει. Στην επιστροφή του δεν πρέπει να γυρίσει με γωνία 45 μοίρες, οπότε αυτό που θα γίνει θα είναι ότι το φως φεύγει από αυτή τη θέση και γυρίζει πίσω. Άρα, νάτος, το φως μόλις τώρα έφτασε ξανά στον παρατηρητή. Αυτό το σημείο, το σημείο της ανάκλασης, δεν είναι πάνω στον άξονα χ και προφανώς εάν υποθέσουμε ότι το έστειλε τη χρονική στιγμή μείον 1 και το έλαβε τη χρονική στιγμή 1, δεν θα υποθέσει ότι αυτό είναι το σημείο τη χρονική στιγμή τάφησα με το 0. Λογικό. Έτσι δεν είναι. Για να κάνουμε τώρα το ίδιο. Λοιπόν, να το φτιάξω λίγο αυτό. Για να κάνουμε τώρα το ίδιο για τον παρατηρητή εσθόνο. Α υποθέσουμε ότι το ίδιο πράγμα κάνει και ο παρατηρητή εσθόνο. Δηλαδή, έστω ότι ένα έτο πριν φτάσει στη θέση 0, α πούμε αυτή τη χρονική στιγμή. Σου θυμίζω ότι αυτό ο άξονα είναι ο άξονα του ε, παρατηρητή αισθόνο, είναι ο, ο χρόνο για τον παρατηρητή αισθόνο. Και παρεμπιπτόντω, μην μπλέξει αυτό το ένα με αυτό το ένα, γιατί αυτό το ένα αφορά το έτο για τον παρατηρητή S και αυτό είναι για τον παρατηρητή αισθόνο. Δεν είναι ίσα. Έτσι. Και ούτω ή άλλω δεν μπορεί να βγάλει και συμπεράσματα κοιτώντα απλώ και μόνο τα μήκη. Το ποιο είναι πιο μεγάλο, ποιο είναι πιο μικρό. Λοιπόν, στέλνει και αυτό στο φω τη χρονική στιγμή μείον 1 και έστω ότι το λαμβάνει τη χρονική στιγμή 1. Αν υποθέσουμε ότι είναι το μείον 1 κάπου εδώ, ξέρω εγώ το 1 θα είναι κάπου εδώ. Προφανώ έχουν συμβεί τα αντίστοιχα πράγματα. Δηλαδή το φω έχει φύγει με γωνία 45 μοίρες, άρα πρέπει να είναι κάπω έτσι. Εντάξει, πάμε πάλι. Οι γραμμέ, όπω καταλαβαίνει, δεν είναι πολύ εύκολε, δεν είναι χαρτί. Οπότε. Λοιπόν, έφυγε με γωνία 45 μοίρε χτύπησε κάπου και θα επιστρέψει με γωνία 45 μοίρες. Άρα, κάπως έτσι. Και αυτό το σημείο είναι το σημείο της ανάκλασης. Αυτό εδώ το σημείο είναι το σημείο της ανάκλασης. Το φως κινήθηκε με γωνία 45 μοίρες, με επέστρεψε με ταχύτητα ε, Δεν το είπα, αλλά ε, το έχω πει στα υπόλοιπα βίντεο, με ό,τι ταχύτητα μετράει ο ένας παρατηρητής την ταχύτητα του φωτός, με την ίδια ακριβώς ε, ταχύτητα μετράει και ο άλλος παρατηρητής. Το ίδιο ακριβώ μέτρο έχει και η ταχύτητα για το άλλο παρατηρητή. Ε, το σε δηλαδή είναι κοινό με λίγα λόγια. Αυτό το σημείο λοιπόν, το σημείο στο οποίο έχει συμβεί η ανάκλαση, δεν πρέπει για αυτόν τον παρατηρητή να είναι το σημείο που να ανήκει στον άξονα χιτόνο, δεν πρέπει να είναι τη χρονική στιγμή ταυτόνωση με το μηδέν, δηλαδή αυτή. Άρα αυτό το σημείο όπως αντίστοιχα αυτό το σημείο για τον παρατηρητή S, πρέπει να ανήκει πάνω στο χ στον άξονα το δικό του. Συνεπώς, ο άξονος το δικό του για το χ είναι κάπως έτσι. Θα πρέπει να ενώσω την αρχή μετρήσεων με αυτό το σημείο, με το σημείο της ανάκλασης. Άρα, είναι κάπως έτσι. Εντάξει, δεν το πέτυχα, θα το κάνω άλλη μία. Αν συμβεί, συνέβη. Κάπως έτσι. Εντάξει, περίπου. Αυτό είναι το σημείο χ ίσο 0, χ τόνο ίσο 0 ταυτόχρονα, και αυτό το σημείο εδώ πρέπει να ανήκει πάνω στον άξονα χ τόνο του παρατηρητή. Αν σε κούρασε λίγο αυτή η περιγραφή, τώρα είναι το σημείο που πρέπει να το προσέξει, γιατί τώρα έχει ενδιαφέρον. Ε, το τεχνικό κομμάτι έπρεπε να το κάνω για να δει πώ ακριβώ έχει στρίψει και ο άξονα χ τόνο. Δηλαδή, όπω έχει στρίψει ο άξονα ταυτόνο για, παρατηρη... για τον χρόνο, έτσι έστριψε και ο άξονα χιτόνο. Ε, και τώρα πια αυτό είναι το σύστημα συντεταγμένων χιτόνο-τετόνο για τον παρατηρητή εστόνο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δει είναι καταρχήν αυτό που μόλι τώρα είπα. Ότι οι άξονε χ τ δεν είναι ίδιοι για του άξονε χ τόνο και ταυτόνο, άρα τα σημεία θα έχουν διαφορετικέ συντεταγμένε χ για τον S και χ τόνο τ τόνο για τον S τόνο, πράγμα το οποίο φάνηκε και από τι εξώσει Λόρεντ, προφανώ, αλλά το δεύτερο που έχει πολύ μεγάλη σημασία πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θα επανέλθω στα χρονοχρονικά διαγράμματα γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το δεύτερο που πρέπει να δει είναι το φω. Αν υποθέσουμε ότι ο παρατηρητή αυτό εκινείται το με ταχύτητα U ίσω σε δεύτερα και η κλίση του διαγράμματό του είναι αυτή, αν αυξήσω προφανώ την ταχύτητα, αυτό ο άξονα θα γύρει κι άλλο. Δηλαδή αυτή η γωνία θα μεγαλώσει κι άλλο. Σωστά. Με την ίδια λογική και αυτό ο άξονα θα γυρίσει κι άλλο. Και όσο μεγαλύτερη ταχύτητα έχω, τόσο πιο πολύ δεν θα πλησιάζω στις 45 μοίρες. Και το ίδιο το φως. Το ίδιο το φως έχει για άξονες τ' τόνος και χ' τόνος για το φως αυτή τη φορά τον ίδιο ακριβώς άξονα αυτόν. Δηλαδή το τ' τόνος και το χ' τόνος είναι 0 για τον άξονα αυτόν για το φως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι για το ίδιο το φως δεν υφίσταται η έννοια του χρόνου και δεν υφίσταται και η έννοια του διαστήματος, της απόστασης. Το φως γεννιέται και πεθαίνει την ίδια χρονική στιγμή ως προς το φως. Δηλαδή, για μας το φως όντως κινήθηκε από τη θέση α στη θέση β για να διανύσει μία απόσταση ενός έτους φωτός, ας πούμε, μέσα σε ένα έτος. Άρα το ένα έτος και το ένα έτος φωτός είναι για μας, για τους ανθρώπους, για το διάστημα, για το σύμπαν. Για το φως, το σημείο α και το σημείο β ταυτίζονται και επίσης η χρονική στιγμή α με τη χρονική στιγμή β ταυτίζονται. Που σημαίνει ότι το φως γεννιέται στη θέση α, πεθαίνει στη θέση α ως προς το σημείο, ως προς το φως. Αυτό είναι το εκπληκτικό, ένα από τα εκπληκτικά συμπεράσματα της ειδικής θεωρίας σχετικότητας. Και αυτό είναι και το νόημα ότι δεν μπορεί κάποια ταχύτητα να υπερβεί την ταχύτητα του φωτός. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε επόμενο, σε επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια, καλή παρακολούθηση βίντεο.